Γενιά, έρχεται συνειδητά, ήταν κάτι που το θέλατε, πήγαινες για το γιο, όπως πολλοί ρωτάνε και σε Όχι, μένα. Ξεκινάω από το τελευταίο, γιατί περισσότεροι αυτό μου λένε, επειδή είναι τρίτη κόρη, όταν να κάνεις και το γιο. Δεν έχω κανένα ιδιαίτερο ψούρα, έτσι να το πω, όπως έχουν αρκετοί μπαμπάδες. Απ' την άλλη δεν ήταν ούτε εσκεμμένο, ούτε προσέχαμε και κατά λάθος έγινε. Είχαμε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τρίτου παιδιού, ήρθε στον κόσμο. Τώρα το κλείσαμε το ενδεχόμενο αυτό για το επόμενο. Μετά πας για πολίτεκνος άδεια ταξί, περιπτέρου και ούτω. Εντάξει, όχι, είμαστε μια χαρά. Στατιστικά το τέταρτο δεν μπορεί να είναι και αυτό κορίτσι. Γιατί, αφού σου λέει δεν τον νοιάζει τον άνθρωπο να πάει για το δεν έχω. 100% έχει τις πιθανότητες. Θες να σου πω κάτι, επειδή και εμένα η κοινωνία σου δημιουργεί αυτό το άγχος και το στρες και εμένα. Έχω δύο κορίτσια με τόσο ευτυχισμένοι και όλοι μου λένε δεν θα πας για το γιο, δεν θα κάνεις το γιο, δεν θα κάνεις τόσο φουναγιό. Αυτό είναι λίγο παλαιομοδίτικο να σου πω την αλήθεια. Ενώ θυμάμαι παππούδες και τα λοιπά είδαν όλοι ότι να γίνει ο γιος, να πάρει το όνομα και να συνεχίσει. Να συνεχιστεί, ναι, το επώνυμο της οικογένειας. Ξέρω, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ναι, okay. Όσοι μπαμπάδες. Να είναι γερά τα παιδιά και να είναι και τυχερά. Δηλαδή δεν συζητάμε τώρα για το. Σε αυτό που λες θα συμφωνήσω, πάνω απ' όλα να είναι ένα γερό μωράκι που θα το κρατήσουμε στην αγκαλιά μας. Και επίσης νομίζω ότι ένας μπαμπάς που τελικά θα βιώσει τη χαρά μιας κόρης θα καταλάβει ότι είναι ευτυχισμένος άνθρωπος. Δηλαδή τώρα εσύ να έχεις τα κορίτσια σου στην αγκαλιά σου, λένε μπαμπακούλη, αγαπώ πολύ. Δεν το αλλάζω αυτό το συνέστημα και έτσι όπως το βλέπω και τρίτη και τέταρτη, υποθετικά που σου είπα ότι σταματάμε βέβαια, για να μην βγει καμιά τέτοια είδηση. Μάλλον δεν βλέπετε και πολύ τηλεόραση, οπότε δεν... Πήραμε τηλεόραση μεγάλη, τώρα να καθόμαστε να ασχολούμαστε λίγο να βλέπουμε ταινίες. Οπότε... Έτσι κι αλλιώς έχω βιώσει αυτή την αγάπη, ξέρεις. Είναι όντως οι κορούλες συνδεμένες μαζί μπαμπά. Σε αυτό που λένε ότι υπάρχει μια πιο ιδιαίτερη σχέση με τον μπαμπά. Νομίζω ότι αυτό τελικά ισχύει. Όταν ήμουν μικρότερος, σαν γιος και επειδή είχα και τις αδερφές μου, δεν μπορούσα να το καταλάβω τη σχέση αυτή με τον μπαμπά. Αλλά τώρα πραγματικά αυτό που βιώνω είναι τρομερό και ισχύει αυτό που λένε. Τώρα που είσαι στην Αμερική, έτσι. Παίρνεις οικογενειακά πάντα. Δηλαδή παίρνεις και τις μικρές μαζί. Κοίτα να δεις, την τελευταία φορά, επειδή έπεσε